Με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ραχοβίτη συναντήθηκε προημερών ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων Γιάννης Στέφος, συνοδευόμενος και από άλλους εκπροσώπους φορέων. Ο βουλευτής ζήτησε μεταξύ άλλων θεμάτων από τον Υπουργό να εξεταστεί η δυνατότητα διαμόρφωσης του κτηρίου και του περιβάλλοντα χώρου της Παλαιάς Γεωργικής Σχολής στον Κατσικά, που ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά η περιφέρεια υπήρου έχει τη χρήση του. Ο Υπουργός αντιμετώπισε θετικά την πρόταση, δεσμευόμενος ότι θα διερευνηθούν οι δυνατότητες μια τέτοια παρέμβαση σε συνεργασία με την περιφέρεια. Ερωτηθής ο κύριος Στέφος υποστήριξε ότι η πρόταση δεν είναι δική του αλλά του Περιφερειάρχη, ενώ τόνισε ότι είναι ένας ωραίος χώρος που με τις ανάλογες παρεμβάσεις και επεμβάσεις θα μπορέσει να λειτουργήσει προς όφελος των παραγωγών για την έκθεση των προϊόντων τους, εφόσον φυσικά και η Περιφέρεια προτίθεται να βάλει τους απαιτούμενους πόρους. Μαζί με τον κύριο Δεκόλη, τον πρόεδρο των μετακινούμενων κτηνοτρόφων και τον κύριο Γιάννη τον Μπούτσα, τον Γενικό Γραμματέα. Είναι ο Σύλλογος Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Υπήρου και αυτή η πρόταση στην ουσία είναι μια ιδέα της Περιφέρειας Υπήρου και του κ. Χρυμάνη. Λοιπόν, υπ' αυτή την έννοια υπάρχει ένας χώρος εξαιρετικός. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να τον αναδείξετε κι εσείς. Σας λέγω ότι έχει ενδιαφέρον να ξέρουμε γιατί μιλάμε στην παλιά Γεωργική Σχολή. Η Γεωργική Σχολή είναι περιουσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχει όμως τη χρήση η Περιφέρεια Υπήρου. Η ιδέα λοιπόν αυτή, η οποία είναι παλαιότερη και συζητήθηκε και προωθείται από πολλές πλευρές, είναι να μπορέσει αυτός ο χώρος, αφού διαμορφωθεί και ήδη έχει γίνει μια πρώτη διαμόρφωση, έχουν αναδειχθεί τα κτίρια, έχει αναδειχθεί γενικότερα ο αύλιος χώρος, να μπορούν η παραγωγή αποκλειστικά, μόνο παραγωγή της Υπήρου, να μπορούν να εκθέτουν τα προϊόντα τους σε τιμές παραγωγού, έτσι ώστε και οι ίδιοι να έχουν τη δυνατότητα να απορροφούνται από την αγορά τα προϊόντα τους και οι καταναλωτές να βρίσκουν φρέσκα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας και σε χαμηλές τιμές. Θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το συζητήσαμε με τον κύριο Ραχοβίτη στην πρόσφατη επίσκεψη που είχα την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Μπαλτογιάννη για θέματα της Ένωσης και του Αγροτικού Συνεδρισμού. Φάνηκε εξαιρετικά θετικός και ευεπίφορος αυτή την ιδέα. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να την προωθήσουμε. Μόνο να κερδίσουμε έχουμε από αυτήν. Από την υλοποίηση αυτής της πρότασης και φυσικά αφού η περιφέρεια προτίθεται να αναλάβει και τα κόστη, καλά είναι να πάμε με βήματα πιο γρήγορα.